Ο διαγωνισμός για την ανάδοχο εταιρεία που θα τοποθετήσει τα φανάρια στον κόμβο της Χαριλάου Τρικούπη στο Ναύπλιο καθυστερεί στο να παραδοθεί στην κυκλοφορία ο δρόμος. Έχουν γίνει ενστάσεις στην εργολήπτρια εταιρεία και εκεί βρίσκεται το πρόβλημα της καθυστέρησης. Ο δρόμος, όπως έχετε δει και εσείς βέβαια και οι δημότες, είναι έτοιμος, έχουν κατασκευαστεί και τα πεζοδρόμια και ο ασφαλτοτάπητας. Παραμένει όπως λέτε όμως και εσείς κλειστός. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε προμηθευτεί ακόμα τους φωτεινούς σηματοδότες, έτσι ώστε να γίνεται με ασφάλεια η κίνηση των αυτοκινήτων αλλά και των πεζών. Έχει γίνει δημοπρασία για την προμήθεια των σηματοδοτών πριν από τα Χριστούγεννα. Δυστυχώς υπήρξαν 7-8 ενστάσεις από εργοληπτικές εταιρείες οι οποίες συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Ελέγχθηκαν όλες αυτές οι ενστάσεις, απορρίφθηκαν. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας κατακυρώθηκε από την Οικονομική Επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα. Δυστυχώς όμως ο νόμος τους δίνει το δικαίωμα, αν κάποιοι επιμείνουν από αυτούς, να ξαναυποβάλουν ενστάσεις. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει άλλη μια καθυστέρηση 15-20 ημερών, αν κάποιος από τους εργολήπτες υποβάλει ένσταση, έτσι ώστε να εξεταστεί και η τυχόν ένσταση η οποία θα κατατεθεί. Εφόσον λοιπόν τελειώσουμε τη διαδικασία, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αυτά προβλέπει ο νόμος. Πρέπει να πάμε σύμφωνα με τον νόμο. Πιστεύω ότι σε 15-20 μέρες θα έχει τελειώσει όλη αυτή η ιστορία και από εκεί και πέρα θα υπογραφεί το συμφωνητικό με τον εργολήπτη, ο οποίος θα τοποθετήσει και τους φανοστάτες. Και θα λειτουργήσει. Και θα λειτουργήσει, ναι. Δυστυχώς είναι η διαδικασία χρονοβόρα. Πέσαμε και στις ενστάσεις των εργολήπτων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό το συγκεκριμένο λόγο πήγε πίσω όλη αυτή η ιστορία. Αν υποβάλει κάποιος ένσταση τώρα, εφόσον η Οικονομική Επιτροπή της απέριψε, έχει δικαίωμα να υποβάλει πάλι ένσταση στο δευτεροβάθμιο όργανο. Αν κάποιος από αυτούς υποβάλει ένσταση, θα ξαναεξεταστεί η ένστασή του. Αν μεν απορριφθεί η ένστασή του, προχωράμε στην υπογραφή συμφωνητικού. Αν δικαιωθεί αυτός, ενδεχόμενα θα χρειαστεί να ξανακάνουμε δημοπρασία. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια του νόμου, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Γι' αυτό και ο δρόμος παραμένει κλειστός. Είναι θερινή σεζόν. Είναι θερινή σεζόν και εμείς προσπαθούμε, αλλά δεν μπορούμε να φύγουμε από το γράμμα του νόμου.